Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από την Κύπρο. Ξεκίνησα κάνοντας μαθήματα κιθάρας, θεωρίας, αρμονίας, στο δημοτικό σχολείο ακόμα και συμμετείχα εδώ σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις και τις πιο πολλές φορές ο δάσκαλος θα με βάζει να τραγουδάω σόλο. Από τότε κατάλαβαν και οι γονείς μου ότι είχα κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο στη μουσική και στο τραγούδι και με όθησαν στο να ασχοληθώ με το τραγούδι, βάζοντας μου μόνο ένα όρο, να σπουδάσω μουσική. Λοιπόν, ο τελευταίος μου δίσκος έχει τον τίτλο «Μισήσέμαι». Τον αγαπώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα τραγούδι μέσα από αυτά. Αν και πάντα έλεγα ότι έχω ιδιαίτερη δυναμία στις μπαλάντες, όπως το «Μισήσέμαι», το μόνιμο τραγούδι του δίσκου. Στις ελεύθερες μου ώρες, μου αρέσει πάρα πολύ να μένω στο σπίτι, συνήθως, ακούγοντας πάρα πολύ μουσική, γιατί η μουσική εξακολουθεί πάντα το χόμπι μου. Μ' αρέσει κάποιες στιγμές να ζωγραφίζω, και αυτό το έχω κλέψει από τον Γιώργο, είναι πιο πολύ δικό του χόμπι και τον ζηλεύω γι' αυτό γιατί είναι πάρα πολύ καλός. Είμαι περίεργος άνθρωπος. Είναι κάποιες στιγμές που ανοίγομαι πάρα πολύ, νιώθω χαρούμενη, ευδιάθετη και ξαφνικά, την άλλη στιγμή, μπορεί ξαφνικά να πέσω σε μελαγχολία, να μην ξέρω τι μου συμβαίνει. Τις πιο πολλές φορές που μπορεί να βρίσκομαι σε τέτοια κατάσταση, δεν ξέρω το λόγο. Κοίταξε, με τον Γιώργο Θεοφάνους είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια. Θα έλεγα μεγαλώνουμε μαζί, ελμάζουμε μαζί. Έχουμε μάθει να αγαπάμε τέτοια πράγματα, να μισούμε τέτοια πράγματα. Με γνωρίζει πια τόσο καλά. Ξέρει τι ταιριάζει στη φωνή μου, τι με πηγαίνει. Ξέρει τι μου αρέσει να τραγουδάω, τι με πληγώνει στον κόσμο αυτό, τι αγαπάω στον κόσμο αυτό. Και το ότι σίγουρα με έχει βοηθήσει. Δεν θα λέγαω ο γάμος, θα λέγαω ότι είμαστε μαζί, ότι γνωρίζουμε τόσο καλά ένας τον άλλο.